Σε αλλαγή των δρομολογίων λόγω του δεύτερου lockdown προχώρησε το αστικό κτέλ Καβάλας. Έτσι λοιπόν στην γραμμή Βύρωνας το πρώτο λεωφορείο θα είναι στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 2 και 4. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε μία ώρα από Δευτέρα έως και Σάββατο, ενώ τις Κυριακές και τις Αργίες δεν θα εκτελούνται δρομολόγια. Στην γραμμή 2 δεξαμενή θα υπάρχουν μόνο 2 δρομολόγια στις 10.30 και στις 12 και 4. Η γραμμή νούμερο 2 θα εξυπηρετεί και την γραμμή νούμερο 9 του Αγίου Κωνσταντίνου. Τις Κυριακές και τις Αργίες δεν θα εκτελούνται δρομολόγια. Στη γραμμή νούμερο 3 στα νεκροταφεία, οι γραμμές που θα εξυπηρετούνται θα είναι στις 7.30 το πρωί, στις 9 και στη 1.30 το μεσημέρι, ενώ τις Κυριακές και τις Αργίες δεν θα εκτελούνται δρομολόγια. Η γραμμή νούμερο 4 Κηπούπολη θα έχει δρομολόγια στις 7 το πρωί, στις 8 και 5 αναπλήρωση δέπος, στις 9 και 5, 10 και 5, 11 και 5, 12 και 5, 1 και 5, 2 και 5 αναπλήρωση δέπος, ενώ τις Κυριακές και τις Αργίες δεν θα εκτελούνται δρομολόγια. Επίσης τα δρομολόγια στην γραμμή του Αγίου Λουκά θα είναι από τις 6.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ κάθε μία ώρα. Τις Κυριακές και τις Αργίες δεν θα εκτελούνται ούτε εκεί δρομολόγια. Στην γραμμή νούμερο 6 Προφητηλία τα δρομολόγια θα είναι 8.30 το πρωί, 10, 11.30, 1 και 2.30, ενώ τις Κυριακές και τις Αργίες δεν θα εκτελούνται δρομολόγια. Συχνότερα δρομολόγια θα έχει στην γραμμή του νοσοκομείου από Δευτέρα έως Σάββατο, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινάει στις 5.30 και να έχει λεωφορεία κάθε μισή ώρα έως τις 3.30 και από τις 3.30 έως τις 8.30 ανά μία ώρα, με τελευταίο λεωφορείο στις 10 και 4. Λιγότερα δρομολόγια και η μοναδική γραμμή θα είναι του νοσοκομείου 11 την Κυριακή, όπου θα έχει δρομολόγια ανά μία ώρα από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, με τελευταίο δρομολόγιο στις 10 και 4. Το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθεί κάποιος, να πάει πού. Αφήσαμε μόνο τη γραμμή του νοσοκομείου που και αυτή να εδώ, έτσι όπως μάθαμε σήμερα από τον κύριο Κλητσιώτη, έχει απαγορευτεί κάθε επαφή ανθρώπου με το νοσοκομείο. Μόνο όποιος έχει παραπεμπτικό από γιατρό, μόνο αυτός εδώ ανεβαίνει πάνω στο νοσοκομείο πλέον. Οπότε δεν χρειάζεται. Τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά. Μετακινήσεις δεν υπάρχουν. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν τα δρομολόγια? Και σήμερα δηλαδή και τα πρωινά που υπάρχουν τα δρομολόγια, μην φανταστείτε ότι μετακινείται κόσμος. Θα μετακινηθούν κάποιοι οι οποίοι θα πάνε στη δουλειά το πρωί και το μεσημέρι, και αυτή εδώ είναι η κίνηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μετακινηθεί. Όλη η Ελλάδα, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, είναι ιδιωτικά τα κτέλ. Δηλαδή είναι ιδιώτες τα κτέλ. Μπορεί να είναι ανώνυμες εταιρείες, αλλά ήταν μια υποχρέωση του νόμου να γίνουμε ανώνυμες εταιρείες. Όλοι είμαστε ιδιώτες. Δεν παίρνουμε καμία επιχορήγηση από το κράτος και καλούμαστε όλο αυτό εδώ το κόστος να το επομιστούμε εμείς από τις δικές μας τις τσέπες. Σε όλες τις επαρχιακές πόλεις συμβαίνει αυτό εδώ. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μας υποχρεώσουν σε κάποια δρομολόγια. Σε αναπροσαρμογή των δρομολογίων προχώρησε και το υπεραστικό κτέλ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, από Καβάλα, Πέραμο, Ελευθερία, Ελαιοχώρη, θα πραγματοποιούνται δρομολόγια από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 στον αριθμό. 3 δρομολόγια θα πραγματοποιούνται το Σάββατο, ενώ δρομολόγια δεν θα εκτελούνται τις Κυριακές και τις Αργίες. 2 δρομολόγια από την Καβάλα στην Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο. Κρατά το υπεραστικό κτέλ Καβάλας από Δευτέρα έως Σάββατο, την Κυριακή δεν θα πραγματοποιείται δρομολόγιο. Ενώ ένα δρομολόγιο θα πραγματοποιείται από την Καβάλα προς την Αθήνα και το αντίστροφο από Δευτέρα έως Σάββατο. 4 είναι τα δρομολόγια του υπεραστικού κτέλ Καβάλας από την Καβάλα προς την Δράμα από Δευτέρα έως και Σάββατο, ενώ και σε αυτήν τη γραμμή δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια τις Κυριακές. Ένα δρομολόγιο θα πραγματοποιείται στην γραμμή Καβάλα, Ζυγό, Κρυονέρη και Φίλιππη από την Δευτέρα έως και το Σάββατο, ενώ και εδώ δεν θα εκτελούνται δρομολόγια τις Κυριακές. Στην Χρυσούπολη τα δρομολόγια είναι εμφανώς πιο αυξημένα, ενώ από Χρυσούπολη για Κεραμωτή θα είναι 6 τα δρομολόγια και σε αυτές τις γραμμές δεν θα εκτελούνται τις Κυριακές. 3 δρομολόγια διατηρούνται στη γραμμή από Χρυσούπολη έως Ξάνθη και το αντίστροφο, ενώ ένα δρομολόγιο θα εκτελείται από Σιδηροχώρη, Μελίσια, Χρυσόκαστρο, Κηπιά, Εξοχή και Ελευθερούπολη. Αλλαγές παρατηρούνται και στα δρομολόγια της Νικήσιανης, του Παλαιοχωρίου, της Γαλυψός, του Ορφανίου, της Κάριανης, της Τούζλας και του Οφρινίου. Ακούστε, κάναμε μια προσπάθεια μέχρι και σήμερα ώστε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δρομολόγια γινόταν.
Είδαμε ότι αυτό απέτυχε, η κίνηση ήταν υπερβολικά μειωμένη για τα δρομολόγια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όταν σας λέω υπερβολικά, μια πτώση 90%. Δηλαδή τα δρομολόγια μας πηγαίνουν με 2-3 άτομα. Αναγκαζόμαστε από την Τρίτη, από αύριο, να μειώσουμε τα δρομολόγια. Καλύπτοντας όμως πάντα τις ανάγκες των ανθρώπων που θέλουν να πάνε στις δουλειές τους και να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Τη βασική συγκοινωνία δεν θα την κρατήσουμε. Όταν λέτε βασική συγκοινωνία, θέλετε λίγο να μας βοηθήσετε, κύριε Πρόεδρε, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές. Ναι, φυσικά, φυσικά. Να σας δώσω παράδειγμα. Τα πρώτα δρομολόγια από την πέρα μου, από το Ελευθερέ, από το Λεωφόρο, από τα χωριά απ' έξω, από την Ελευθερούπολη, από τα χωριά της προς την περιοχή της Δράμας, όλα αυτά θα μείνουν ώστε να έρθει ο κόσμος να δουλέψει στη δουλειά του και θα είναι συνεργιανά να ξαναγυρίσει πίσω. Η έρωση που έχουμε με τους όμορους νομούς θα συνεχίσει. Με Θεσσαλονίκη δηλαδή δύο δρομολόγια. Με Αθήνα ένα δρομολόγιο καθημερινό κάθε πρωί. Με Ξάνθη με Δράμα. Καταλάβατε. Από το προηγούμενο lockdown τα δρομολόγια μας είναι περισσότερα αυτή τη στιγμή. Δίνουμε πιο μεγάλη δυνατότητα. Για την ώρα τουλάχιστον. Αν και ναι, πιστεύω ότι αυτά έχουμε καταλήξει. Δεν θα κάνουμε άλλη περικοπή.